Είμαστε μαζί με την Έφη Σπύρου, οικαστικό, εμπνευστή και ιδρυτή της Run on Art. Τα κλίμακα της Run on Art κάνουν πρεμιέρα σήμερα στο Cyprus at 60. Η Run on Art γεννήθηκε με αυτό το σκοπό, να δημιουργήσει, αν θέλεις, καινούργιες σχέσεις. Αν έπρεπε να βάλουμε ένα ορισμό στο τι είναι η Run on Art, ποιος θα ήταν αυτός? Είναι η γέφυρα των καλλιτεχνών και του κοινού. Είναι, αν θέλεις, ο σπόρος του να γεννηθούν νέες σχέσεις και ένας άλλος τρόπος θέασης των πραγμάτων. Ένα project εν εξελίξη, δηλαδή. Σωστά. Για πες μας, λοιπόν, για το πρώτο project της Run on Art, που ήταν τα βίντεο, τα οποία κάνανε πρεμιέρα στο Cyprus Short Film Day 2019 και ήμασταν πολύ περήφανοι και πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Εγώ πολύ... Πολύ σας ευχαριστώ κιόλας και προσωπικά αλλά και συλλογικά από όλη την ομάδα. Πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα με τα φιλμάκια? Εντάξει, ζούμε στο digital age. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε στην άκρη και να πούμε ότι γυρνάμε στο αναλογικό κόσμο και αφήνουμε τα πράγματα έτσι όπως θα θέλαμε ίσως να είναι. Οπότε χρησιμοποιούμε το μέσο, αν θέλεις, με ένα πολύ πιο γρήγορο, πολύ πιο άμεσο, πολύ πιο απλό τρόπο στο να επικοινωνήσουμε το μήνυμα που θέλουμε. Δηλαδή, να δώσουμε μια πλατφόρμα στους καλλιτέχνες στο να μεταφέρουν εκεί πέρα έξω, να δημιουργήσουν ένα διάλογο με τους ανθρώπους που είναι εκεί και ίσως ψάχνουν μια έμπνευση, αν θέλεις. Να δώσουν λοιπόν αυτό το έναυσμα οι καλλιτέχνες μέσα από το έργο τους να δημιουργηθεί ένας διάλογος. Ποιοι συμμετείχαν σε αυτά τα φιλμάκια, με την έννοια όχι μόνο ποιοι ήταν οι εικαστικοί οι οποίοι πρωταγωνιστούν, αλλά και ποια ήταν η ομάδα πίσω από αυτό και επίσης πώς έγινε η επιλογή των 10 εικαστικών? Να μιλήσω λίγο για τον κορμό της ομάδας της Run on Art, που είναι, απαρτίζεται από μένα, τον φίλο και εξαιρετικό εικαστικό ζωγράφο Χρήστο Μιχαλίδη και την ταλαντούχα φωτογράφο Έμα Λουίς Χαραλάμπους. Από εμάς λοιπόν ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία και ανοίχθηκε με μια εξειδικευμένη ομάδα ανθρώπων και φίλων από την Κύπρο, από το Strawberry Heights Films που έκαναν κινηματογράφηση και το μοντάζ, από τον Ζεν Μουρέχ, που είναι ο μουσικός μας και συνθέτης του κάθε μοναδικού κομματιού, μουσικού κομματιού για το κάθε φιλμ, και από τη Χριστίνα Σκορδί, που έκανε τις συνεντεύξεις. Ήταν μια πολύ ωραία έτσι, συνθήκη. Βρεθήκαμε τους καλλιτέχνες σε ένα πολύ συμπυκνωμένο χρονικά workshop, να το πω έτσι, γιατί ουσιαστικά συμπυκνωμένα μιλάγαμε για ένα έργο ζωής για τον καθένα. Και μάλιστα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα από τον ένα στον άλλον. Οπότε, ναι, μεν βρισκόμασταν εκτός κάμερας να τα πούμε, αλλά το ενδιαφέρον ήταν και αυτή η διαδικασία on camera. Δηλαδή, ότι άλλαζε αυτό συνεχώς. Νιώσαμε όλοι πολύ σαν να έκλεισε ο χρόνος, συμπυκνώθηκε και σαν να άνοιξε ταυτόχρονα σε ένα άλλο κόσμο. Μίλησε μας λίγο ακριβώς για αυτό το ταξίδι. Ξεκίνησαν από το Λονδίνο και μετά πού ταξίδεψαν αυτά τα φιλμάκια και ποια είναι τα μελλοντικά σου σχέδια όσον αφορά αυτά τα φιλμάκια? Σκοπός μας είναι να προβληθούν όσο πιο πολύ μπορούμε στις κινηματογραφικές αίθουσες παγκοσμίως και σε ελληνικά φεστιβάλ και αργότερα να ανοίξουμε την πεντάλια, αν θέλεις, και στο διαδίκτυο. Δηλαδή να παρουσιαστούν και στο διαδίκτυο. Υπήρχε επίσης μια σκέψη και συζήτηση και μάλιστα ήμασταν προς το τέλος το να κλείσουμε όλες τις λεπτομέρειες για μια έκθεση, ένα installation που θα κάναμε με τα films στην Κύπρο. Αλλά πάλι εξαιτίας του COVID αυτό αναβλήθηκε ή ακυρώθηκε, θα δείξει στην πορεία. Εμένα προσωπικά μου δημιούργησε ένα κέλυφος προστασίας, αν θέλεις, το ότι βρέθηκα σε έναν προσωπικό χώρο για πάρα πολλές μέρες. Σαν να μάζεψα όλα μου τα θραύσματα τα οποία ανοιγόντουσαν όλο αυτό τον καιρό δεξιά και αριστερά και γεννήθηκαν καινούργιες ιδέες. Και γεννήθηκαν καινούργιες ιδέες και προσωπικές και συλλογικές. Ειδικά για τη Run on Art, είχαμε δύο project που τρέχαν την περίοδο του COVID, το οποίο μας έκανε να νιώσουμε, να μην νιώθουμε μόνοι. Να νιώθουμε ότι είμαστε μια μεγάλη κοινότητα ανθρώπων που έχουν αυτό το όραμα του να δείξουν την αισιοδοξία και τη χαρά της ζωής. Οπότε το πρώτο μας project ήταν το Secret Artist Diaries,
όπου προσκαλέσαμε από τους καλλιτέχνες μας να αναλάβουν τα social media της Run Art για μία εβδομάδα, ο καθένας, και να μοιραστεί καθημερινές στιγμές έμπνευσης από το στούντιό του ή από το σπίτι, ανάλογα με το που βρισκόταν. Το δεύτερο μας έργο το οποίο έτρεξε, το οποίο ήταν και πολύ έτσι πιο ανοιχτό, ακόμα με μεγαλύτερη συμμετοχή, ήταν το Cooking Loving Corona Era, όπου προσκαλέσαμε φίλους καλλιτέχνες, ιστορικούς, curators, φίλους της τέχνης, με άξονα τη μαγειρική και την τέχνη, να μαγειρέψουν ανοιχτά, με έναν τρόπο δικό τους, είτε ένα βρόσιμο είτε μη φαγητό. Τι εννοείς? Γιατί κάποιοι καλλιτέχνες... Έχεις δει κι όλα. Κάποιοι καλλιτέχνες κάναν... Δηλαδή. Όχι. Το οποίο είχε και αυτό την πλάκα του. Είχε έτσι ένα πολύ ωραίο χιούμορ, ας πούμε. Και, όλα αυτά με βάση πάντα και για χάρη την έννοια της προσφοράς. Και με στόχο στην πορεία, αφού έκλεισε και όλη αυτή η περίοδος, να εκδώσουμε ένα πολύ ωραίο περιοδικό, το οποίο θα έχει όλες τις συνταγές των καλλιτεχνών και φίλων της τέχνης, σε ένα συλλεκτικό περιοδικό, σε ένα έντυπο. Ξεκινώντας με αφορμή το ότι οι καλλιτέχνες στα μίντια και γενικότερα σε αυτή τη φάση της αναστάτωσης, ας πούμε, μιας πανδημίας, ήταν στο περιθώριο, και στο ότι η δική μου έκθεση προετοιμαζόταν πραγματικά ούτε μία εβδομάδα πριν κλείσουμε για να γίνουν τα γένεια και δεν έγινε ποτέ. Άρχισε λοιπόν μια ανώνυμη δράση στην πόλη με το σλόγγαν Art Scene Crime Soon. Εκτύπωσα σε δικές μου ταινίες, σκέψου ταινίες συσκευασίας, εκτύπωσα το σλόγγαν αυτό και άρχισα να τυλίγω χώρους τέχνης σε όλη την πόλη. Και προκαλούσα και προσκαλούσα, αν θέλει, στο κοινό να προβληματιστεί και να δει τι συμβαίνει, γιατί συμβαίνει αυτό, πού αναφέρεται αυτή η δράση. Ήταν πολύ σημαντικό για μένα να μην αναφερθώ σε μένα σαν πρόσωπο, αλλά να φαίνεται ότι αυτό ήταν μια δράση που αφορούσε πολλούς. Όλο αυτό κράτησε για αρκετό καιρό, μάλιστα άνοιξε κιόλας, γιατί προσκάλεσα φίλους από την Κύπρο και από τη Θεσσαλονίκη να συμμετέχει στη δράση, οπότε το μόνο πράγμα που λειτουργούσε εκείνη την περίοδο ήταν τα κούρια και τα ταχυδρομεία. Οπότε έστειλα τις ταινίες μου στα κορίτσια και αρχίσαν να τυλίγουν και αυτές με τη σειρά τους στους πολιτιστικούς χώρους των πόλεων Θεσσαλονίκη, Λευκοσία, Λεμεσός. Θα ήθελα να σε ρωτήσω να μας πεις παραδείγματα κτηρίων τα οποία αντίσατε με αυτές τις ταινίες και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Ναι, ξεκινήσαμε από το Μουσείο Μπενάκη στο Κολωνάκι, από γκαλερί όπως η Καλφαγιάν Γκάλερι, η Καν Γκάλερι, Χριστίνα Ανδρουλιδάκη στο Κολωνάκι, Ζουμπουλάκη Γκάλερι. Και μετά άνοιξα τη δράση και σε χώρους πολιτισμού γενικότερα, δηλαδή το Θέατρο Τέχνης Κάρολ Σκούν, το Ηρώδιο, το Σινεπαρί, πολλούς χώρους. Και αντίστοιχα και στην Κύπρο, το Θέατρο 1, κάποιους άλλους χώρους πολύ σημαντικούς, που θεωρήσαμε ότι ήταν αναγκαίοι να βρεθούν μέσα στη συλλογή αυτή της δράσης. Και το Ολύμπιον προφανώς στη Θεσσαλονίκη και άλλοι χώροι που ήταν πολύ σημαντικοί στη Θεσσαλονίκη. Η ιδέα πάντως ήταν να δημιουργήσουμε ένα μεγάλο ερωτηματικό και μια αναμονή, ένα suspense, ας πούμε, το οποίο θα ερχόταν σιγά-σιγά να καταλήξει στην τελική του μορφή, που ήταν η έκθεσή μου στο Κολωνάκι, στο κέντρο της Αθήνας. Να μας πεις και λίγο για αυτή την έκθεση. Αυτή η έκθεση λέγεται My Finest, Fabulous and Amazing Math Book. Είναι η εμπειρία μου με την αγορά, προφανώς και λόγω της εμπειρίας μου στη μόδα, αλλά και αργότερα στη μελέτη και στην έρευνά μου για το πώς το έργο τέχνης αποκτάει αξία μέσα από την επικοινωνία. Και αυτό σαν στοιχείο ανοίγει μέσα από τις μεγάλες εκτυπώσεις που είχα τοποθετήσει στο κέλυφος ενός νεοκλασικού κτηρίου στην Αθήνα. Και ήταν και η πρώτη open air καστική έκθεση επίσης, η οποία είχε τη δυνατότητα να περάσει το μήνυμα προς τα έξω χωρίς να ανοίξει το κτίριο στο οποίο τη φιλοξενούσε. Είχα πολύ ωραία σχόλια, καθόμουν πολλές βραδιές στα σκαλιά του νεοκλασικού και άκουγα τον κόσμο να σχολιάζει την έκθεση. Καταρχήν ακουγόταν το ηχητικό μήνυμα το οποίο τους ξένιζε, πέρα από τις πολύ έντονες και μεγάλες εκτυπώσεις που τους κυρίευαν, ας πούμε. Αλλά ήταν και το ότι
ακούγαν μια γυναίκα να μιλάει, γιατί ουσιαστικά απήγγελα το δικό μου ποίημα με έναν τρόπο έτσι avatar, θα έλεγα, okay. Από κόσμο. Οπότε άκουγα πολλές έτσι συνομιλίες και σχόλια, τα οποία είναι πολύ ενδιαφέροντα στο να τα επεξεργαστώ στην πορεία. Και ποια είναι τα μελλοντικά σου σχέδια? Ετοιμάζουμε ένα πολύ ωραίο project, πολύ μεγάλο project, με την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδος, υπό την αιγίδα του ΜΟΜΟΣ και του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης στη Θεσσαλονίκη και του Οργανισμού Νέων, με τίτλο Identity in Between. Αφορά στην συμμετοχή 5 γυναικών καλλιτεχνών, οι οποίες θα εξετάσουν με τα καινούργια τους έργα, 5 εικαστικά performative έργα, την έννοια της ταυτότητας. Και αυτά τα έργα θα τα κινηματογραφήσουμε και θα τα δείξουμε σαν installation, σαν εγκατάσταση, στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του χρόνου στη Θεσσαλονίκη. Ακούγεται εξαιρετικό. Καλή επιτυχία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την σύντομη αυτή συνέντευξη. Σε ευχαριστούμε πολύ για την παραχώρηση των βίντεο για το φεστιβάλ Cyprus at 60. Και να μας πεις και κάτι για τη δική σου προσωπική σχέση με την Κύπρο και πώς επηρεάζει το έργο σου. Δεν θα μπορούσα να είμαι αυτή που είμαι χωρίς το νησί μου. Νομίζω η Κύπρος αποκτά ακόμη πιο τεράστια σημασία όταν ζεις χρόνια πλέον μακριά από την Κύπρο. Ναι, και νομίζω ότι βλέπεις το φως της μέσα από το σκοτάδι αυτό που πολλές φορές η ιστορία της σου μεταφέρει έτσι στο DNA χωρίς να το καταλαβαίνεις. Ζεις αυτό το φως με τα χρόνια, δηλαδή το εκτιμάς και το αποζητάς κιόλας. Πολύ όμορφος τρόπος για να κλείσουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία και καλή συνέχεια.